Είναι με ιδιαίτερη χαρά, τιμή αλλά και ικανοποίηση που είχαμε σήμερα μαζί μα και ανταλλάξαμε απόψει με τον αγαπητό φίλο Υπουργό Οικονομία τη Ελλάδο, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Μα χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονό το ότι η Ελλάδα μα το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη τη διακυβέρνηση του τόπου από τον κυριάκο Μητσοτάκη κατορθώνει να βγαίνει σιγά σιγά από το τέλμα, να δημιουργεί κύρο αξιοπιστία αλλά και προοπτική για την οικονομία και τη χώρα. Αυτόν το διασθανόμεθα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πραγματικά η Ελλάδα αρχίζει να παίρνει τη θέση που της αξίζει. Θεωρούμε ότι η ισχυρή Ελλάδα και η ισχυρή Κύπρος και στην οικονομία μπορούν να διεκδικήσουν και να κερδίσουν και μέσα στην Ευρώπη, αλλά ευρύτερα αυτά τα οποία διεκδικούν και επιδιώκουν. Χαιρόμαστε πραγματικά γιατί η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός αρχίζουν να μπαίνουν στον δρόμο της προοπτικής, της ανάπτυξης και της ευημερία. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την υποδοχή τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ξέρετε, κάθε φορά που επισκέφτομαι την Κύπρο με οποιαδήποτε ιδιότητα, έρχομαι πάντα στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Είναι το κοινό μας σπίτι. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε σκέψεις, προβληματισμούς και προτάσεις για το μέλλον των χωρών μας, στο ευρωπαϊκό στερεόμα. Κοινή διαπίστωση, κοινή βούληση είναι μέσα από την υλοποίηση ρεαλιστικών δημοσιονομικών πολιτικών που στοχεύουν στη μείωση φορολογία, διαθεωτικών αλλαγών και τόνωση των επενδύσεων σε τομεί όπω είναι η παιδεία, η έρευνα, η καινοτομία και το περιβάλλον, να δημιουργήσουμε υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε πολλέ καλέ θέσει απασχόληση και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Πάνω σε αυτούς τους άξονες συζητήσαμε, προβληματιστήκαμε και δεσμευθήκαμε να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον, να συντονιστούμε ακόμα καλύτερα ως κυβερνήσεις και ως κόμματα. Εποφελία των χωρών μας του ελληνισμού. Σας ευχαριστώ πολύ.